φωνάξανε οι τζιώτες. Φωνάξανε αριστεύως και σιγά σιγά μπαίνουν στο παρκέ μας. Βαλεράς Παούρης, Μουλερογιάννης, Μίτσικας και Γκίνη, οι πρώτοι πέντε που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση για τον Οριστέο. Στην αντίπερα όχθη, τώρα λογικά θα φωνάξουν και οι Aces σιγά σιγά. Με την πρώτη αυτή, μπράβο στα παιδιά. Δεύτερη φορά που συναντιούνται δύο ομάδες φέτος, στην πρώτη είχαν κερδίσει ο Αριστέας με 30 πόντους. Μπατζάκας για Τζιτζόγλου, Κοζανίδης. Κοντακιώτης και Μουστακάτος. Και οι πέντε για τους Aces. Πέμπτη αγωνιστική είναι αυτή. Στι δύο ομάδε. Πρώτο ζάμπο και η μπάλα του Φεραίρα Μέση. Τζάκα. Μπάλα στα χέρια του Δίνση. Για τη Ζόγλου, αυτό κατευθείαν γυρίζει. Δεν θα προσεγγίσει. Εκεί είναι ο Μίτσικα να πάρει το rebound. Γίνει με την μπάλα στα χέρια του. Απέναντι στον Μπλερογιάννη. Κάνει μια προσπίση, δίνει στο Μίτσικα αυτό ξανά. Βαλεράς. Μπερδέχτηκε και λίγο, έκανε ένα σούτο όπως και όπως ο Βασίλης. Ας το έξω παρόν αυτά η κατοχή παραμένει στο χέρι της ομάδας του. Πρώτο παιχνίδι μπορεί και στα 10 χρόνια παρουσίας του Αριστέου στη διοργάνωση χώρης, τον Κόλ Τζεμένερα στον πάγκο. Για να δούμε. Άφηκες προς τον παρόν δύο ομάδες. Πρώτες επιθέσεις. Μουστακάτος θα ανοίξει λογαριασμό. Θα κάνει το 0. Θα πάρει και το φάουλ. Και θα στηθεί και στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Περικλής Βρετός για σήμερα στον πάγκο του Οριστέου. Τελή χρέη προπονητού. Δεμένα γάς εδώ στην εξέδρα. Πάντα παρόν φυσικά. Λαρογιάννης στο κίνη. Μέσα ωραία στο Βαλερά. 3-2. Ωραία συνεργασία εκεί από τους παίκτες του Οριστέου. Μπατζάκας. Κοζανίδης ξανά Μπατζάκας. Για Τζιτζόγλου με τον Μίτσικα επάνω του. Μέσα προσπαθεί, θα πάει τελικά έξω στο Μουστακάτο. Θα στοχίσει αυτός, Μίτσικα θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει τον Βαλερά. Αρκετά μεγάλη η βαθμολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια είναι δεύτερος γύρος. Και ο Τσανικόλος Τζάκας κάνει μια περιστροφή για τον εαυτό του. Βάζει το καλάθι και κάνει το 5-2. Κακή συνεργασία εκεί από τους τζιώτες. Μπατζάκας θα κλέψει, θα κατεβάσει και την μπάλα απέναντι στον Κοντακιώτη. Βεβαίως και αυτός. Αλλά η κατοχή όχι. Και ο Τζέιδη της οκέμπαλε.
Γίνει. Βαλεράς. Γιάννης. Εξαιρετική σεζόν, Γιάννη ο Αριστέος. Κάνοντας το βαθμισμό στη development. Απόλυτα βέβαια έρχεται σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στην Πυρτίν, το οποίο έχασε στο τέλος με buzzer beater. Στο μεταξύ ο Μουλαρογιάννης κερδίζει το φάουλ, το δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Είναι λίγο πιο χαμηλά στη βαθμολογία μας. Ένα team με 6-7. Μια μέτρια πορεία θα έλεγε κανείς. Μιλάμε για να σας αφήσει και τις δύο βολές. Εκείνο όμως ο Μίτσικα θα πάρει το rebound. Θα ψάξει, θα βρει το κίνη. Το Βαλερά. Πάρα πολύ ωραία assist. Ακόμα μια ωραία συνεργασία ανάμεσα στους παίκτες του Αστέρα. Ο Ζανίδης. Τάφρα. Κάθος. Θα δώσει το Γιατζιτζόγλου. Ο Ζανίδης ξανά, 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να στάρουν, έφυγε εκεί να κάνει ανάποδο, λέει από το κάτος. Έφαγε τα πάμος από τη Στεφάνη. Χαμηλά λέει ο προσδιοριστής, δεν μετράει το καλάθι. Απ' έξω θα είναι η φορά. Θεωρούσε ότι χτυπάει ακόμα την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις. Δεν θα συνεχίσει. Παόλος όμως είναι και θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει έξι τους πόντους της ομάδας του για να την βάλει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά. Καμένα στον πίνακα, οπότε δεν μας χωράζει αν αργούμε λίγο να πούμε το σκορ. Πρέπει να συνεννοούμαστε με τη γραμματεία. Λάθος προς, στο μεταξύ από τους Aces. Ξανά η μπάλα στο χέρι του Αριστέου. Γίνει. Παρατάς. Στο γίνει ξανά. Περνάει αυτό το βόλους. Αφήνει να βγάλει μια ωραία. Δεν προλαβαίνει να τη βιάσει όμως ο Μουλαρογιάννης. Λάθος για τους διώτες. Και κόκκινοι κατεβάζουν. Ο Ζανίδης. Ζώτης. Στο κάτω, απέναντι. Θα σηκωθεί. Θα στοχίσει για την Τζόγλου. Θα ανανεώσει την επίθεση. Μαζί με το σκουπίδι το έκανε και καλάθι. Γίνει. Όρισε αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπω φέτος τον Αριστέο. Δεν έχω δει καθόλου. Κάνει αρμάδα. Ριμπάμπ του Βαλερά, έξω στον Παούρη. Αμέσως καλάθι και φάουλ. Μια συμπληρωματική βολή για να δούμε αν θα την κάνει τετράποντο. Κωνσταντίνε! Μες στο Viber. Για να δούμε ο Παούρης τι θα κάνει. Θα το κάνει τελικά το τετράποντο. Θα φέρει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Από τον Αριστέο πήρε πραγματικά το πανέγιστο θα έλεγα. Το Τζόγλου, το Τακιώτης. Βαλεράς εκεί, προσπαθεί να κλέψει. Φάουλ όμως λέει διαιτητής. Στην προσπάθειά του. Βαλεράς.
Μπαλαρίδα, Κοζανίδης, Βακιώτης, θα στοχίσει ακόμα τρίποντα για την ομάδα του. Πάω στο rebound. Μπαλεράς, Αντρέιλερ, Σανάτη, δεν έφταξε όμως το άτι. Τελικά το 19 του Τσουράκης, με συγχωρείτε δεν είναι όμως το ακάτος, λάθος δικό μου. Τσουράκης είναι με το νούμερο 19. Δεν πρέπει να έχει έρθει ακόμα, δεν τον βλέπω κάπου. Έχουμε αλλαγές. Ο Τούντας μπήκε για τον Αριστεό. Μπατζάκα ζήτησε αλλαγή. Time out, έχουμε επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφω στο παιχνίδι μας σιγά σιγά με το time out που πήραν οι Aces. Δεν του άρεσαν του Μπατζάκ αυτά που έβλεπε. Συνεχίζουμε. Μόνο Τούντας μπήκε στο παρκέ για πρώτη φορά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Μπάλα. Μου λέει ο Γιάννης, λέει κάλμα, κάλμα στους συμπαίκτες του, γίνει στον Παούρη, γίνει απέναντι μου λέει ο Γιάννης, του για τρεις, θα πείσω όμως, Τούντας, δεν ξέρει τι να του κάνει την μπάλα, του δίνει, την ξαναπαίρνει τελικά, Παούρης, Τούντας, δεν ήταν καλό το σουτ, μπήκε η άμυνα από τους Aces. Τζόγλου. 4,5 λεπτά έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου τετάρτου. Τσουράκης. Θα στοχίσει. Πάω στο μάτι. Σταματάει με φάουλ για τον Τζόγλου τον κίνη. Σηκώνει το χέρι του και όλος το παραδέχεται. Μετά θα γίνει αλλαγή, είχε δώσει την μπάλα ο διαιτητής. Τούντας, μόνος του σχεδόν ο Γκίνι. Μια στόχος όμως από το 95. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Μαραβαλιάς μπαίνει. Και Κολακιώτης Γιώργος. Βγαίνει ο Μπατζάκας και ο Κοζανίδης. Πάρουν μερικές ανάσες. 8 η αλήθεια είναι ότι έχουν δηλώσει οι Aces, 7 αντιμένοι είναι. Μαραβέλιας στο Κοντακιώτη. Τσουτσουράκης. Κοντακιώτης ξανά. Αστοχή αυτός. Γίνει. Κοντάς μέσα. Καλά το φάουλ. Κάνει φάουλ με το σώμα εκεί ο Κοντακιώτης. Νίκος. 7-12 μπροστά είναι ο Αριστεός. Από μόνο θα έχουμε το έμεσο τρίποντο. Όχι. Αστοχή, τότε και στο rebound. Στον αδερφό ή μάλλον αδερφή είναι. Στον έτρο κοντά και ο τέλος πάντων. Καραβέλιας. Κιώτης. Γιώργος. Πάρα πολύ καλή η άμυνα από την Κούτα. Ένα φορέ μείνει όπως θα σηκώσει ο Κοντακιώτης. Θα πάρει την πάντα ο Κοντακιώτης. Βήματα λέει ο διαιτητής. Συμφωνεί πολύ ο Γιώργος. Στο μεταξύ Φιλιππόπουλος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στην Μίτσικα. Καλύτερος είναι ο Αριστεός στα πρώτα 8 λεπτά που παίζουμε. Τούντας, μου λένε Γιάννης. Μέσα, έπρεπε να το να σηκωθεί ο Τούντας εκεί, δεν θα ήθελε να βγάλει πέλα έξω. Τελικά όμως ο Γιάννης θα κάνει το 7-14 και τα βουσκόρ για πρώτη φορά. Κλείστηκε εκεί ο Μαραβέλιας.
φάουλ χαμηλά. Ρουσουνέλος θα μπει στη θέση του Μουλαρογιάννη. Παλιά καραβάνα ο Ρουσουνέλος. Από τα ιδρυτικά μέλη. Μαραβέλιας Τζόγλου. Να Μαραβέλιας Τζόγλου 5 δευτερόλεπτα. Μπορεί να περάσει εκεί τον Φιλιππόπουλο. Δεν θα ευσοχίσει, είναι 14 όμως. Ο Μάρβελ στον Κοντακιώτη. Πάλι 5 δευτερόλεπτα. Τσουράκι, θα σηκωθεί για 3. Θα κάνει airball. Τούτος θα πάρει και rebound. Κατευθείαν αυτό. Θα χρεώσει με μια assist το συμπαίκτη του και θα κάνει το 7-17. Πρώτη φορά σε διψήφιο ο Αριστέος. Ο Λεγιώτης προσπάθησε να κάνει και ένα coast to coast, δεν του βγήκε όμως. Γίνει λίγο, θα δείτε για το Μαραβέλια. Πολύ δυνατή η πάσα, συγκράτησε όμως ο Κοντακιώτης. 2 ήτανε, άστοχο παρόλα αυτά. Μέλος, το κίνη. Καλό πλέον η κερή να γίνει. Δεν έχω ξαναδεί αλήθεια σε δράση. Ούρης, γυρίζει αυτή. 10 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Aces να βιαστούν λίγο. 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Πολύ άνετα σας βλέπω. 3-2 από πάρα πολύ καλύτερα. Μόλις πρώτη δεκαλέπτου. 7-17. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάνε για το Αράκος, νέο εισαχθέντας για την ομάδα του Αριστέου. Αράκος στο Ρουσουνέλο. Δεν έχει βρει χώρο να πυροβολήσει ο Ρουσουνέλος. Θα κάνει και λάθος τώρα, θα του κλέψουν την μπάλα οι Aces. Τζάκας, Τσουράκης για 3. No, ούτε τώρα. Ρουσουνέλος με την μπάλα στη χέρια του. Γίνει. Καλή άμυνα για τον Τσουράκη. Βγήκε η άμυνα. Κολλημένος επάνω του, τον έκανε να κάνει λάθος τελικά. Κέρδισε μια καταχή για την ομάδα του. Πατζάκας. Μαθαίνει στον Κοντακιώτη. Να περάσει. Τρώει το στόπ από τον Φιλιππόπουλο. Δεν ξέρω αν ζητάει φάουλ εκεί. Δεν ήταν, ήταν καθαρή η τάπα. Πατζάκας. Αυτό ήταν η φάουλ. Σωστά δόθηκε από τον διαιτητή. Δύο βολές. Για να δούμε, θα ξεκολλήσει ο Μπατζάκας στην ομάδα του 7 πόντους. Στον παρόν όχι. Ούτε τώρα, Μίτσο και θα πάρει το rebound. Γρήγορα βέβαια στο Ρουσουνέλο. Κατεβαίνει αυτός, Φιλιππόπουλος από πάρα πολύ μακριά. Θα αρχίσει, Παναγιωταράκος. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχει φτάσει η ώρα για αυτές τις επιλογές από τον Αριστεό. Εντάξει, μπορεί να έχουν 10 πόντους διαφορά, αλλά έχουμε πολύ παιχνίδι μπροστά μας. Δεν θεωρώ ότι ήταν καλή επιλογή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τζόγλου, Σαντζάκι.
Κιώτης. Θα βάλει τους δύο πόντους της ομάδας που κάνει το 9-17. Και θα το ξαναρίξει σε μονοψήφιο. Καράκος. Κόπουλος, Τούντας. Καράκος, ξανά. Τούντας. Προσπαθεί να περάσει μέχρι μέσα. Δεν πήγε καν το κατήρι μπάλα. Το δέκα πίσω. Καθυπάσει τον μπάουν. Τουράκης, κοντά και τους πιάνει την μπάλα. Τζάκας. Περιμένει να βρουν τις θέσεις τους λίγο οι συμπαίκτες του. Τζάκας, του Τζόγλου. Θα βάλει το παράθυρο από κοντά αυτός. Θα κάνει και το φάουλ καπάκι. Έχουμε αλλαγές. Επιστρέφει ο Γκίνη. Συνέλος θα βγει. Δεν πολύ συμφωνεί εδώ ο coach. Μητσικάς θα πάρει, θα πάρει το stop του. Γίνει, Κούντας, γίνει για τρεις. Θα αρχίσει, Κοζάνης θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει τη Μαραβέλια, θα κάνει ψηφί μια τρίπλα. Περιμένει, Κοζάνηδη, συγκρατεί αυτός. Λάθη έχουμε γενικά και από δύο ομάδες. Απλά ο Αριστεός είναι πιο εύστοχος. Σχέση με τους αντιπάλους δηλαδή, και οι δύο ομάδες χαμηλό σκορ έχουν. Ακόμα ένα άστοχο σουτ. Τουράκης. Σε ένα φαινομενικά εύκολο το χάνει. Τρόμαξε μάλλον, φάει την τάπα και από τον Φιλιππόπουλο. Και δεν σηκώθηκε σωστά. Παναγιωταράκος. Κούντα. Μετάχθηκε εκεί. Ο Τσουτσουράκης έκλεψε, θα δώσει τον Πατζάκα. Μέχρι μέσα αυτός, δεν κάνει το τελειώμα του. Λίγο νευρικά τελειώνουν τις επιθέσεις τους οι Aces. Και αυτό και το σκοράζουνε. Έχουμε πάρα πολύ ώρα να μπούμε καλάθι. Έχουμε ελεύθερες βολές από τον Παναγιωταράκο. Παναγιωταράκο. Και έχουμε και αλλαγή. Κονταγιώτης εντός, Τσουτσουράκης εκτός. Και ο Τούντας θέλει αλλαγή. Βαλεράς επέστρεψε. Παναγιωταράκο στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα κάνει το 9-18. Δεν θα ξεχίσει από δεύτερη. Φάουλ έχουμε. Έπιασε από πίσω ο Μίτσικα στον αντίπαλό του. Δεν θα έπρεπε να πάρει άλλη θέση αν ήθελε να διεκδικήσει τζάμπολ. Βέλιας, Κοντακιώτη. Αυτός προσπαθεί να βρει να κάνει κάτι την μπάλα. Θα δώσει ελεύθερο Κοντακιώτη. Θα σηκωθεί αυτός. Καλάθι και φάουλ. 11-18 και συμπληρωματική βολή. Αγανακτισμένα και ο Γιώργος λέει επιτέλους ένα φάουλ. Κάνει νοήματα εδώ κόσμο time-out. Θα το πάρουν τελικά από τον πάγκο, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή για τη συμπληρωματική βολή του Κοντακιώτη. Βάλει. Δεν θα τη βάλει. Το 11-18 θα παραμείνει.
πρώτη φορά. Στο σύνο ναι, αν βλέπω καλά ο Αλυσταίος. Κιώτης. Λίγη επίθεση, κάποιος πρέπει να γίνει. Θα προλάβει ο Κωνσταντίνης, θα κάνει έρμπο όμως. Θα ξύσει τώρα και όπως και όπως άνθρωπος. Δεν ήταν καλό όπως ήταν το διαγραφές. Λεπτά έχουμε πριν να ολοκληρωθεί το πατέμιχο μας. Στο Παούρι. Γιάννης, ωραία, γυρίζει μπάλα για τον Αριστεό. Δεν θα έρθει όμως κάποιο καλάθι. Θα ζάνε ένα απόλυτο βαλτερμπάν. Θα κάνει όμως μια κάτι στην πάσα. Θα τα ξαναδώσει την κατοχή του Αριστεό. Γίνει. Με 14 δευτερόλεπτα ο Αριστεός. Λαρογιάννης κατευθείαν για 3. 11-23. Σαν να ξεκολλάει σιγά σιγά ο Αριστεός. Τζάκας. Κατευθείαν σε 3 ευθερόλεπτα. Συγκρατήθηκε τελικά η μπάλα από τον Μποντακιώτη και κέρδισε και το φάουλ του Μπαουρί. Δεν είναι τελείωμα. Νέα 14 για τους Aces. Ψάχνει για την κάνει την μπάλα και δίνει τελικά κατευθείαν στον Ντούντα. Ήτανε μόνος του ο παίκτης του Αριστεού, τον έκοψε και ο Μπατζάκας. Σωστό είναι το αντιαθλητικό. Θεωρητικά είναι σαν να κόβει ένα εύκολο καλάθι, γι' αυτό. Δεν μπορεί να δώσει απλό φάουλ. Σε πάρα πολύ τα πόδια του Τούντας την επόμενη. Τώρα βλέπω λίγο καλύτερη στάση σώματος. Ήρθε τώρα. Εντάξει, οι βολές γενικά ή τις βάζεις, δεν τις βάζεις. Ό,τι λάξει τον καθένα. Γίνει. Γιάννη, θα σηκώθει αυτός, θα τον σκεφτεί, θα στοχίσει. Μάρβελ στον Μπατζάκα. Ζανίδης. Ακόμα ένα λάθος εκεί από τις Aces. Γίνει όλο το φωνάζει, να κάνει και μια προσπίση. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει τις βολές. Ακόμα δύο βολές για τον Αριστεό. Έχουν βαρέσει αρκετές αληθινές γιώτες. Το time out. Τον Γκίνι είχαμε αφήσει τις βολές. Θα έχει την πρώτη. Και να δούμε αν θα κάνει το 2 στα 2 στο ζευγάρι του. 11-24 σκορ. Αν βλέπω καλά. Προειδοποίηση τώρα ο ιδιωτής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κάποια μουρμούρα. Σημείτης δίνει στον Τούντα.
Ρουσουνέλος, Παούρης, Ανάπηντας, Παούρης, 3 δευτερόλεπτα, πεταχτάρει ο Παούρης. Τον λένε Βασίλη όμως, δεν τον λένε Γιώργο, οπότε δεν τον βάζει πεταχτάρει. Κάνει και το φάουλ. Και 2 ελεύθερες βολές για τους Aces. Πάει στον πάγκο ο Παούρης. Ευριασμένος. Θα στοχίσω κοντά και στην πρώτη βολή. Δεν είναι πολύ καλή επιθετικά η Aces. Σε 17 λεπτά αγώνα έχουν βάλει μόλις 11 πόντους. Σούτας. Στο μουλάνο Γιάννη. Πόντουλος. Ρουσουνέλος. Θα το πάρει. Δεν θα το γράψει. Τζάκας. Το Τοκιώτης. Δεν χρησιμοποιεί καλά το ταμπλό. Θα στοχίσει σε ακόμα ένα lay-up. Λούτας Φιλικόπουλος. Βγήκε ένα χώρο, τελικά θα βρει το ψημίτι, όπως θα στοχίσει. Τζάκας. Λουτακιώτης. Πέφτει εκεί ο Μουραρογιάννης, παίρνει την μπάλα. Μαχητής ο Μουλαρογιάννης. Τούντας μόνος του, θα πάω ξανά στον Μουλαρογιάννη. Έχουν η αλήθεια, είναι πολύ χρόνο. Σε ακόμα η παίκτη του Αριστεού. Βάλει το δεύτερο τρίποντο το Μουλαρογιάννης. Έχουμε μπήκε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μικρόνου. Το Τακιώτη, θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Θα κάνει το 13-24. Σούντας. Ο υπηρεσιακός προπονητής ρωτάει αν θα πάρει time out τον coach Δεμένεγα. Του δίνει το ok, το ζητάει από την γραμματεία. Συνεχίζει και ο πόντι από το Μπιζιμίτη. Τον συγχαίρεμα και συμπαίκτες του. Τι πάσα ήταν αυτή εκεί από το Marvel. Τούντας. Λυκόπουλο θα σηκωθεί και 3. Δεν θα είναι τελικά μέσα. Μου λένε Γιάννη θα πάρει το rebound. Γιάννης τους περνάει όλους. Και κόβεται με φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελευθερές βολές. Είναι απλά καμένα τα λαμπάκια. Και στην πρώτη μου λέω Γιάννης. Θα ευθοκίσει και στη δεύτερη. Θα κάνει 28 τους πόντους της ομάδας του. Ένα λεπτό έχει απομείνει. Να πάνε στο ποδητήρι οι δύο ομάδες. Τζόγλου, Τζάκα. Τα λέει ο ίδιος, ήταν εκεί ο Κοντακιώτης. Πολλά λάθη και οι δύο ομάδες, αλλά οι Aces κάνουν πάρα πολλά λάθη, κυρίως από το Γιασίνη. Σιμίτης δεν κάνει καλό τελείωμα. Θα την τζόγει με την μπάλα, θα πω στον Μπατζάκα. Μπατζάκα. Το lay-up, δεν θα βάλει το καλάθι.
δύο ελεύθερες βολές. Ο Αντώνης ο Μπαντζάκας. Έφυγε και η δεύτερη. Έχουμε αλλαγή. Για τους Aces αν εξαντλήσουν όλη την επίθεση υπέρ του Αριστεού. Μουλέρο Γιάννης. Δεν θα είναι μέσα. Ψημίτης, ούτε αυτός. Κράτησε την μπάλα. Λήξη πρώτου του χρόνου στο 15-28. Επιστροφή στο Κάρβουνο. Στο σύν 13, στο σύν 13 είναι οριστέ αυτή τη στιγμή. Άστοχο το πρώτο σούτ από τους Aces. Δεν ξεκινάνε καλά στο δεύτερο μισό. Στο έξι φάουλ το παραδέχεται κιόλα. Στον αγωνιστικό χώρο μετά από 20 λεπτά αγώνα. Πάρα πολλά για τον Αριστεό. Φτάζει όλα τα υπόλοιπα. Παούρη, Γκίνη, για τρεις ο Γκίνη. Θα κάνει 31, τους του, δεν καίγεται αριστεός, παίρνει απόσταση, μεγαλύτερη όσο περνάει η ώρα. Μετατρέπει το μάτς σε διαδικαστικό χαρακτήρα αρκετά νωρίς. Γιατί με την εικόνα κιόλας που δείχνουν οι Aces, δεν θα είναι εύκολο να γυρίσουν μια τόσο μεγάλη διαφορά. Γίνει πάρα πολύ καλό που γίνει. Καλή προσθήκη από τον coach Δεμενέγα. Μίτσικας, το τσούτο. Σταματήσε η Στεφάνη και θα καταλήξει στη χέρια των Aces. Τζόγλου. Τρεις συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις από τους Aces. Ο Ζωνίδης καταλαβαίνει και την πάσα του γίνει και θα την κλέψει. Deflection του Μουλερογιάννη. Και για 21 δευτερόλεπτα η κατοχή στα χέρια των κοκκινόμαυρων. Τσουράκης, Παναμίδη, Παναμίδη, Τσουράκης, Τζάκας, Κοντακιώτης, θα σηκωθεί ο Κοντακιώτης, δεν είναι καλό το σούτ του, έλεγχε η επίθεση. Θα κερδίσει
ένας δύο δεμένεγας. Σωστό είναι το φάουλ, αμυντικό είναι. Δεν υπάρχει λόγος να σταθεί κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Τζόγλου. Στο Ματζάκα. Στον γραμμή χώρο δεν βρίσκει. Τζόγλου 3-2, πρέπει να σηκωθεί. Συγχωράζαν το σουτ. Γιάννης πετάει την μπάλα, δεν θα πετύχει κάποιο καλάθι. Θα πάει όμως ξανά στην για τα επιβολές. Σιγά σιγά και το δεύτερο μάτι με τις δύο ομάδες. Φιλιππόπουλος επιστρέφει. Δικαίωμα και οι Aces να βαρέσουν με πιο άνεση. Υπάρχει μια διαφορά. Για την Τζόγλου θα απαντήσει με 2 πόντους. Θα κάνει 17 τους πόντους της ομάδας του. 5 λεπτά έχουμε διανύσει στο 4ο. Ρουσουνέλο θα μπει. Θα δείξει το φάουλ. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Πρώτα να δείξει το φάουλ ο διαιτητής, να κάνει την αλλαγή. Ο Μένεγας αποχωρεί. Αχ, βάλτο να είναι ωραία assist αυτή, να την κάνουμε το φτέν. Δεν την έκανε την πάσα την ωραία πίσω την πλάτη, την καλάθι ο συμπαίκτης του. Δεν προσφέρουν θέαμα οι παίκτες του Αριστείου. Χτύψε εκεί ο Τσουτσουράκης. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
απαγόρευση. Δεν τα πάει πάνω από αυτό. Έχει ξέρει. Time out έχουμε τελικά, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, μετά το time out. Στη σουράκι ελπίζω να έχει κάτι σοβαρό και να επιστρέψει. Για την Τζόγλου δίνει στον Κοντακιώτη. Πέφτει εκεί στον Κοντακιώτη. Πάρα πολύ φιδωλή στην επίθεση. Η ACS έχουν πετύχει μόλις 19 πόντους. Είναι πάρα πολύ λίγη. Δεν διεκδικήσε νίκη με 19 πόντους σε 25 λεπτά. Μίτσικας δεν θα απαντήσει. Δεν ζω να πάρει rebound. Βέλιας. Κιώτης. Δεν κιώτης, Μίτσικας θα πάρει το rebound. Γίνει, δεν θα ευστοχίσει αυτός όμως για τον Τζόγου που πάρει ακόμα ένα rebound. Περνάει το Μίτσικα, έχει ένα μέναν. Κοντακιώτης δεν ολοκληρώνει. Νευριάζει λίγο ο έτερος Κοντακιώτης. Γενικότερα έχουν χάσει πάρα πολλά τέτοια καλάθια οι Aces. Παρ' όλα αυτά ξαναπαίρνουν την κατοχή της μπάλας. Έχουμε, γίνει αποχωρή, επιστρέφει. Μαραβέλιας, 14 δευτερόλεπτα για τους Aces. Three points από τον Κοντακιώτη τον Γιώργο. Πάει στο 22. Ο Γλυβόπουλος θα πάρει όμως το φάουλ και τις ελεύθερες βολές. Έχουν πάρει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, οι ψηφιώτες στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εντάξει, τους κάνουν και φάουλ για την πάλη τους. Να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Μίτσικας, 5 δευτερόλεπτα, σουτ, λένε, σουτάρι. Δεν είναι καλό το σουτ όμως, θα το χείλει στα χέρια των Aces. Τζόγλου, Κιώτης, Κιώτης, όχι. Δεν ολοκληρώνει πολύ καλά τις επιθέσεις που παίρνει ο Κοντακιώτης. Λογικά πρέπει να έχει μείον στο efficiency, αν θέλουν με τη συνολική του την πορεία μέχρι τώρα. Ο Σουνέλος, τον Γιάννη, Τούντας. Μέσα ο Τούντας, κοντό το σούπο όμως. Υπηρεστική άμυνα από τον Αριστέο. Βρίσκει τελικά όμως τον Κοντακιώτη, περνάει το κέντρο. Και κερδίζει το φάρο του Μιλωρογιάννη. Ο Μπατζάκας Τζόγλου, Τζανίδης. Εδώ το κόλτσο με ένα γάς. Δεν είναι καλή πάσα του. Ο Μιλωρογιάννης θα κλέψει. Για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Δύο λεπτά, συγγνώμη, μην μπέρδεψε ο πίνακας. Στο λεπτό δίλημα πήγαμε. Φιλικόπουλος. Συγχωρείτε. Τζόγλου. Παπαδιά.
πατζάκα, δύο πάνω στην πατζάκα. Και αλήθεια είναι η διαφορά που έχουν δύο ομάδες, παίζουν πάρα πολύ παιχνίδι άμυνα οι παίκτες του Αλυσσέου. Τους οποίες τις βγάζουν κιόλας. Αν αναλογιστούμε ότι έχουν δεχτεί μόλις 22 πόντους. Σημαίνει ότι κάνουν κάτι κάνουν καλά. Μίτσικας στο Ντούντα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Τούντα στο Μίτσικα. Μέχρι το lay-up, δεν θα εξοχίσει, Μπατζάκα στο Μάρκο. Αυτό θα βρει πως το Μαραβέλια, θα κλέψω το χινέλος. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο σίγουροι στις πάσεις τους οι παίκτες των Aces. Πότε έχουμε. Διορθώνεται λάθος του διαιτητής. Πάλι στο σύνολο. Πατ-πατ κάνουν ένα σπλέτο του Δολινού. Σύνολο. Φιλιππόπουλος. Μίτσικας. Ξανά Φιλιππόπουλος. Μίτσικας. Για τρεις ο Τούντας. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Ντεγκότσικης προφύγει να πάρει το rebound. Οριακά να τσάκιζε τον διαιτητή μας. Τελικά η μπάλα κατέληξε στην πέτρα του. Αυτός όμως την έδωσε στον Μιλωρεγκάνη. Πάρα πάρα πολλά λάθη της Aces. Πολλά πολλά λάθη. 41-22. 30 δευτερόλεπτα έχουμε πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Σχεδόν 20 πόντοι είναι διαφορά. Σοφία Κοντακιώτης, Μίτσικας, το rebound και ολόκληρη. Νέλος, μπερδεύεται και μόνος του. Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά. Χαλεράς μπήκε μετά από πάρα πολύ ώρα στο παρκέ. Χαλεράς με για το Ράχος, Ξυμίτης, Τούντας και Παουρής. Τζάκας για τον Τζόγλου, Κοντοκιώτης, Κουζανίδης και Τσουτσουράκης επιστρέφει. Δεν ήταν κάτι σοβαρό τελικά. Θα αναμπαίνει ο Τσουτσουράκης μέσα. Με για το Ράχος, Τούντα. Χαλεράς. Ο Καράκος θα σκοτήσει, ακόμα ένα κλέψιμο από τους ψιώτες. Ναι, πρέπει να έχουν πάνω από 20 λάθη Aces. Ζανίδης εκεί πέφτει κάτω. Σε 24-41. Ωραία εδώ συνεργασία από τους παίκτες Aces. Νομίζω είναι το πρώτο δεκάλεπτο που σκοράνε τόσο γρήγορα. Αν εξαίρεσε και το πρώτο, ίσως που βάλανε τους 4 πρώτους πόντους. Ντούντας. Βίτι φάουλ. Δύο φολές. Ότι χώρα έπρεπε να ξεφέρω το πρωί ζεμπεκές και γι' αυτό δεν μπορεί να βάλει τις βολές.
πάντα μια ζωή την έχουμε. Συνήθεις κάνει ένα airball. Σαν έτσι κάνει το rebound. Σουράκης. Κονταγιώτης. Τζάκας θα στηθεί στη γραμμή για δεύτερη φορά. Εύστοχη στην πρώτη. Τζάκας. Σαράντα ένα. Αούρης, Σιμίτη. Αούρης, για τρεις. Θα μαζέψω να σας σκουπίδι που ο ίδιος δημιούργησε. Δεν θα κάνει καλά, θέλω όμως ούτε τη δεύτερη. Κοντακιώτης θα πάρει το φάουλ. Τσουράκης, Τσουράκης. Φάουλ λένε, έκανε φάουλ όμως ο Παναγιωταράκος. Σου λέει πως άλλαξε, δεν έχει σκοπό να ξαναμπεί. Ο Παναγιωταράκος κλέβει. Ο Βαλεράς και παίζει ακόμα ένα φάουλ. Πάνε και ο Παράκος. Σημίτη δεν κάνει καλό τελειώμα. Θα στοχίσει από κάτω αυτός. Δεν θα στοχεί, πάω στο rebound. Κλείσαν τα τρία πρώτα λεπτά, το τελευταίο δεκαλέπτου. Βαλεράς, Ψημίτης, Τουντάς, θα το σκεφτεί λίγο, θα σκοτεί. Θα στοχίσει. Μπατζάκα, συγγνώμη. Ζανίδης. Για τρεις. Μέχρι Στεφάνη θα ακουμπήσει μπάλα. Αρκεταράκος, ωραία, μακρινή πάσα. Το Κοζανίδη μπροστά του, ψάχνει, βρίσκει τον Βαλερά. Δυσκολεύονται εκεί οι παίκτες του Αρχιδέου. Από εκεί που θα μπορούσαν να κάνουν ένα εμβδιασμό, κατέληξαν να βάλουν το καλάθι. Δεν ήταν τελικά καλή επίθεση. Θα είναι κατ' ρέκος ακόμα ένα κλέψιμο. Άστοχη στην πρώτη. Τούντας
Τον εμψυχώνουν όμως οι συμπαίκτες του, παρόλα αυτά. Έπιασε, τελικά θα βάλει τη δεύτερη. Θα κάνει το 26-42. Το συν 16 ο Αριστέος. Λεπτό μας έχει απομείνει, κούτσα στραβά. Έχει να ολοκληρωθεί η αναμέτρησή μας. Αούδη για 3, 3,5. Τζόκου. Τζάκας. Όχι, ακόμα ένα άστοχο το Βιντακιώτη. Δεν είναι η μέρα του σήμερα. Γίνει Βαλεράς. Κάπα για το Βουδακιώτη. Η μπάλα καταλήγει ξανά στο Βουδακιώτη όμως. Έτσι θερόλεπτα. Μόνος του Ναπαούρης, ολομόναχος. Θα το βάλει. Δεύτερο τριποντάκι. Υψώνει και τις ρωτιές του εδώ ο κόουτς Βαλεράς. Ήταν πραγματικά απέναλτι εκεί. Δεν είχε κανένα επάνω του. Τζάκα. Θα απαντήσει, όχι. Τσουτσουράκης όμως θα μαζέψει το rebound και θα το κάνει καλά. Τι pushback από τον Τσουτσουράκη. Γίνει. Ωραία, πας και τον Δημήτρη. Ασίστα τον Δημήτρη. Καλά, τον Δημήτρη. Απαντάνε στις επιθέσεις των Aces, ο Αριστέος. Τζάκας. Δυσκολεύεται και να βρει διάδρομο. Πέντε του φωνάζουν τον πάγκο. Θα δώσει τελικά στον Τσουτσουράκη. Συνεχίσει στο τρίποντο. Παούλη, εμένα μας. Βαλεράς, ωραία συνεργασία. Μπλοκ όμως εκεί από το ταμπλό. Βαλεράς όμως θα πάρει το rebound. Θα το κάνει καλάθι. Εντάξει, συμβαίνει αυτά, πειράζει, προχωράμε. 28-49 μάλλον. Και ακόμα ένα λάμπ στο station. Και έχουμε time out. Είναι πίσω λίγο για τα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. Επιστρέψουμε για το τελευταίο 3 λεπτό. 14 λεπτά για τον Αριστείο μετά από λάθος των Aces. Μένεγας, Σεφίνι. Δεν είναι μέσα τελικά. Ελπίζω να μην το έπαιξε ο συμπαίκτης του Πάκο. Λιγουβά. Συστροφή στα χέρια, στα χέρια ξανά του Αριστέου η κατοχή. Περάς. Γίνει. Δεν έφυγες εσύ. Μέσω προσθέσεις είπε ότι θα γίνει, θα μπορώ να δηλώσω. Μπορείς να κάνεις δηλώσεις, λέμε. Με το που λύγει το μάτς, λύγει και η τιμωρία σου. Αστοχή ο Μαραβέλιας, rebound τον Αριστείο. Γίνει. Για τον Στέο, μπήκαμε στο τελευταίο 2 λεπτό.
14-1, κάπως βρήκε στο φάνη το σουτ. Φάουλ και ο Παντελιακιώτη, θα στείλει τον αντιπαλό του στη γραμμή. Έφυγε στην πρώτη βολή ο Βαλεράς. Έφυγε και στη δεύτερη. (Σταλείς) 28-51. Κατά πάσα πιθανότητα. Τσουτσουράκι σταματάει, παίρνει το στέκ του. Γίνει στα κατεβάστε rebound. Βαλεράς. 28-53. Διαχειρός Βασίλη Βαλερά. Θα επιστρέψει τελικά στις νίκες ο Αριστέος. Η αλήθεια να βαλεράσει, πάσα δεν ήταν πολύ καλή. Προσπάθησε να συγκρατήσει και έκανε μεταφορά τελικά. Πόδι λέει διαιτητής. Τσουτσουράκης. Θα μαζέψει όμως το rebound του Τζόγλου. Που βλέπω 34-53. 34-53 είναι το σκορ. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Γίνει κάτι λάθος, βλέπει ο Κοντακιώτης. Τρέχει και το γήπεδο. Δεν τα έχει σπάσει σήμερα με το Κιώτης. Τρέχει ο Βαλεράς. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα 23 έχουν μείνει. Έχει το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες βέβαια αποφάσισαν να παίξουν μέχρι και το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου. Βαλεράς στοχή. Τρίτη νίκη του θα πανηγυρίσει ο Αριστέος. Οι Aces θα υποχωρήσουν στο 6-8. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.